Συνεχίζω με θέματα που έχουν να κάνουν με τα σχολεία. Καλημερίζοντας τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη. Καλημέρα σας, κύριε Δουλουφάκη. Πώς είστε? Καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε Δουλειεράκη? Καλά. Τι να κάνουμε, συζητάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας και νομίζω ότι δεν είναι πια ενδιαφέροντα. Είναι σκέτος πονοκέφαλος αυτά που γίνονται χθες και σήμερα με την Τράπεζα Θεμάτων, έτσι. Η εκπαίδευση έχει συνέχεια προβλήματα. Συνέχεια προβλήματα τα οποία ξεκινάνε από το πώς αντιμετωπίζεται ουσιαστικά η εκπαίδευση των παιδιών μας, έτσι. Αυτό που έγινε τώρα με την Τράπεζα Θεμάτων, εννοείται ότι εμείς σαν Ένωση Γονέων συντασσόμαστε μαζί με τους εκπαιδευτικούς που είναι κάθετα αντίθετοι. Οδηγεί το σχολείο σε κατηγοριοποίηση. Δεν μπορείς να έχεις πανελλαδική Τράπεζα Θεμάτων για όλα τα παιδιά. Υπάρχουν τμήματα, και όλοι που έχουμε κάνει μαθητές γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τμήματα τα οποία είναι πιο αδύνατα. Υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι πιο αδύνατα. Δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην παιδεία, δυστυχώς. Και είναι κάτι το οποίο εμείς το παλεύουμε να αλλάξει. Και παρόλα αυτά η κυβέρνηση επιμένει στην Τράπεζα Θεμάτων για την περαιτέρω κατηγοριοποίηση των σχολείων και δείχνει, ας πούμε, το ότι με το που πέφτει το σύστημα δεν υπάρχει καμία εναλλακτική και ουσιαστικά και καμία ενσυναίσθηση προς τα παιδιά. Χθες, δηλαδή, τα παιδιά ήταν μέσα δεν ξέρω πόση ώρα, ας πούμε, να περιμένουν τα θέματα, δεν μπορούσε κανείς να τα βοηθήσει. Υπήρχαν σχολεία χθες που δώσανε και το μεσημέρι οι μαθητές, εκεί μία με δύο το μεσημέρι ξεκίνησαν να γράφουν. Σήμερα δεν ξέρουν τι ώρα μπορεί το σύστημα να επανέλθει, αφού δεν υπάρχει η εναλλακτική. Και από ό,τι ακούγαμε από τον κύριο Μάρκο, δεν επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας να βρει ο καθηγητής, ο διευθυντής του σχολείου κάποια άλλη λύση. Σχέδιο δεν υπάρχει, αλλά για τους μαθητές του Λυκείου σήμερα τα πράγματα έχουν μια παραπάνω αγωνία από ό,τι λέγαμε. Δεν ξέρω αν προλάβατε να τον ακούσατε τον κύριο Μάρκο. Όχι. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να ολοκληρώσουν σήμερα τις εξετάσεις. Όποια ώρα και αν είναι να δώσουν, δεν ξέρω αν είναι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ κλπ. Γιατί από αύριο ο νομοθέτης λέει ότι υπάρχουν οι βαθμοί και τα απολυτήρια τα οποία δίδονται. Δηλαδή τα πάνε τα παιδιά στο όριο και τα εξουθενώνουν ψυχικά, ψυχολογικά στο όριο. Και ξέρετε, κύριε Δουλγεράκη, κάποια στιγμή θα ξαναβγούμε, δυστυχώς θα ξαναβγώ στον αέρα ή εγώ ή κάποιος άλλος γονέας, να μιλήσουμε για περιστατικά, ας πούμε, βίας, για περιστατικά bullying στα σχολεία, για περιστατικά, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το άγχος που έχουν τα παιδιά μέσα από μια κοινωνία η οποία συνέχεια θα εξωθεί στην αριστεία, στο να πρωτεύουν, στο να δίνουν συνέχεια εξετάσεις. Αυτό δεν είναι εκπαίδευση, αυτό δεν είναι παιδεία. Και αν βλέπαμε και λίγο περισσότερο, γιατί χθες τα παρουσίασα λίγο πιο αναλυτικά, και τους χώρους, τα κτίρια που τα παιδιά κάνουν μάθημα, δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο γαλουχούμε, τι είναι αυτό ακριβώς που τους δίνουμε ως εφόδια για το δικό τους το αύριο. Μόνο τις καταγγελίες του Συνδικάτου Οικοδόμων που εσείς μαζί με την Ένωση Γονέων Μαθητών από τη Φεστό, εάν διαβάσει κάποιος, καταλαβαίνει ότι εδώ τα πράγματα σε κάνουν να σηκώνεις ψηλά τα χέρια. Ναι, είναι πλέον, δηλαδή η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Δεν σταματάμε και σαν Ένωση Γονέων Δήμου Ηρακλείου, αλλά και με την Ένωση Δήμου Φεστού. Δεν έχουμε σταματήσει, ήδη το Νοέμβριο είχαμε κάνει πάλι μια ημερίδα, να αναδεικνύουμε το πρόβλημα της σχολικής στέγης. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται, κύριε Δουλγεράκη. Ας βάλω στην άκρη ότι δεν έχουν σωστές τουαλέτες, ας βάλω στην άκρη ότι είναι βρώμικα, ας βάλω στην άκρη ότι οι τάξεις δεν είναι αυτές που εκπαιδευτικά θα έπρεπε να υπάρχουν, ώστε το παιδί να πάει σε ένα περιβάλλον, όπως πολύ σωστά είπατε, που θα του δώσει την αισθητική και την αγάπη προς το σχολείο κτλ. Ας τα βάλω αυτά στην άκρη. Μιλάμε για επικίνδυνα σχολεία. Επικίνδυνα σχολεία. Τα παιδιά μας πάνε σε σχολεία τα οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι ασφαλή απέναντι σε ένα οποιοδήποτε σεισμό. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι ασφαλή απέναντι σε κακοτεχνίες, σε κακοσυντηρήσεις. Όπως έγινε το πολύ τραγικό περιστατικό με το παιδάκι που σκοτώθηκε από τον καυστήρα. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που γίνεται, να στέλνουν τα παιδιά μας σε ένα περιβάλλον το οποίο περνάνε τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, ιδίως στο δημοτικό με το ολοήμερο κλείνουν τουλάχιστον 8 ώρες αρκετά παιδιά
και να μην έχουμε την εγγύηση ότι τα παιδιά μας είναι ασφαλή. Μα κύριε Δουλουφάκη, το 70% των σχολείων του νομού Ηρακλείου δεν έχει καν οικοδομική άδεια. Αλήθεια, κανένας δεν ακούει, κανένας δεν βλέπει, κανένας δεν επισκέπτεται σχολείο, κανένας δεν πάει να κάτσει σε μια τάξη μαζί με τα παιδιά. 232 σχολικές μονάδες στο Δήμο Ηρακλείου γερασμένες, σχολεία που στεγάζουν μικρά παιδιά σε κτίρια του 1900. Κανένας δεν ακούει. Προφανώς. Γιατί από τη στιγμή που καταργήθηκε ο οργανισμός σχολικών κτηρίων και περάσαν στις δικαιοδοσίες του Δήμου, ταυτόχρονα κόπηκε και η χρηματοδότηση. Οπότε βλέπουμε Δήμους, και ο Δήμος Ηρακλείου βεβαίως μέσα σε αυτούς, που το δεχτήκανε, δέχονται την υποχρηματοδότηση αδιαμαρτύρητα. Και μάλιστα είναι και το εύκολο να πετάνε και τον μπαλάκι ότι ξέρεις, εμείς δεν έχουμε λεφτά και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μα δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή θα πρέπει αυτό το γεγονός της κατάντησης των σχολικών κτηρίων θα πρέπει να το αναδεικνύει πρώτα απ' όλα η τοπική διοίκηση. Αλλά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Εκεί είναι το εύκολο να πετάει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλο. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Τι πιο απλό από το να υπήρχε ένα μητρό σχολικών κτηρίων, έτσι δεν είναι, το οποίο το κάθε κτίριο θα είχε έναν αριθμό ταυτότητας και θα ξέραμε από τότε που κτίστηκε τι ακριβώς έχει γίνει, ποιες παρεμβάσεις, ποιος τις έχει κάνει, τις έχει κάνει η κυρία Δουλγεράκη, τις έχει κάνει ο κύριος Δουλουφάκης. Να ξέρουμε πού να ανατρέξουμε και σε ποιον να απευθυνθούμε. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Κανένας έλεγχος, και νομίζω ότι είναι αυτονόητο γιατί δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Γιατί κύριε Δουλγεράκη, αν γινόταν σωστά ο προσεισμικός έλεγχος όπως έπρεπε να γίνει, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν ένα τεράστιο κόστος μετά αναδιαμόρφωσης και να φτιαχτούν τα κτίρια με βάση το σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό που το ίδιο το κράτος έχει ψηφίσει. Πάντως οδηγίες βγάζουν, έτσι, γιατί και το 2003 υπήρχε η εγκύκλειος, όπως μαθαίναμε από το Τεχνικό Επιμελητηρίο, για 80.000 ελέγχους σε δημόσια κτίρια, μεταξύ αυτών νοσοκομεία, σχολεία και λοιπά κτίρια του δημοσίου. Έγιναν έλεγχοι σε 16.000. Έλεγχος εκ νέου για να διαπιστώσουν εάν έγιναν πραγματικά οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν ή αν χρειαζόντουσαν περαιτέρω παρεμβάσεις, δεν έγιναν ποτέ. Ήρθαμε στο 2022, πετάξαμε και πάλι το πυροτέχνημα του προσεισμικού ελέγχου. Ακόμα και τώρα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος συγκεντρώνει ή καταρτίζει το Μητρό των Μηχανικών, οι οποίοι και απαιτούνται κοντά 5.000 μηχανικοί για να κάνουν τον πρώτο έλεγχο σε 20.000 κτίρια, με προτεραιότητα τα σχολεία όπως επίσης και τα νοσοκομεία. Να έρθουν εδώ να πάρουν και τα στοιχεία οι μηχανικοί από το Συνδικάτο των Οικοδόμων για αυτά τα οποία λένε, δηλαδή ότι υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν έχουν καν οικοδομική άδεια και υπάρχουν και κτίσματα τα οποία είναι γερασμένα κτίρια του 1900, για να δούμε τι θα βγάλει. Και όλο αυτό με μία πρώτη εικόνα να έχει ολοκληρωθεί τέλος, λέει το Τεχνικό Επιμελητήριο, εκτιμά, πιστεύει, ελπίζει. Αυτές τις λέξεις χρησιμοποιεί και ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής, ο κ. Σταβερναράκης. Γι' αυτό τις επικαλούμε. Ελπίζω, υποθέτω, θέλω να πιστεύω ότι τέλος του 2023 θα έχουμε μία πρώτη εικόνα. Και μετά... Εδώ να κάνω μια παρατήρηση για Δουλγεράκη. 16.000 έλεγχοι, κανένας δεν είναι δευτεροβάθμιος. Είναι όλοι πρωτοβάθμιοι, δηλαδή ουσιαστικά είναι μακροσκοπικοί έλεγχοι. Δεν έχουν γίνει δηλαδή όπως πρέπει να γίνουν επιστημονικά, με μηχανήματα, να δουν στατικότητες. Έτσι. Επίσης να θυμίζω, ας πούμε, την τραγική κατάσταση που έχει και το ειδικό σχολείο, μια και μιλάμε με αφορμή την ανακοίνωση, την κοινή που βγάλαμε το Δήμο Φεστού, εμείς σαν Ένωση Γονέων Δήμου Ηρακλείου. Την εικόνα του ειδικού σχολείου εδώ στον Αγιάννη το Χωστό. Εδώ στον Αγιάννη το Χωστό. Τραγική κατάσταση, πέφτουν σοβάδες. Να θυμίσω το δημοτικό στη Γαλλιά, το οποίο με το σεισμό του 2013 ουσιαστικά έκλεισε και έχει μείνει ένα κουφάρι και δεν έχει φτιαχτεί ξανά από τότε. Δεν έχει φτιαχτεί δηλαδή σχολικό κτίριο εκεί. Να πω ένα περιστατικό, ας πούμε, που μου έτυχε πρόσφατα σε δημοτικό σχολείο που πήγα και μου λέγανε οι δασκάλες ότι για να φύγει μία και να μπει άλλη, δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα, πρέπει πρώτα να περιμένει ο ένας τον άλλο. Σε αυτή την αίθουσα, στην οποία στηβάζονται 25-27 παιδιά, κύριε Δουλγεράκη, σε περίπτωση σεισμού θα πρέπει να βγουν συντεταγμένα στο μέρος που είναι ο χώρος προσέλευσης, έτσι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή μιλάμε τώρα πέρα από την επικινδυνότητα των κτηρίων, μιλάμε και για απλά πράγματα.
Απλά δηλαδή που έχουν να κάνουν με το πώς και εκπαιδεύουμε και τα παιδιά μας. Δηλαδή λες τα παιδιά ότι ξέρεις κάτι, θα έχουμε έξοδο διαφυγής, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικά. Κατ' εμάς οι αποφάσεις, η ευθύνη που πρέπει να έχουμε απέναντι στα παιδιά μας, η στρατηγική μας για το κομμάτι της παιδείας είναι μόνο οι υπογραφές που θέλει να βάζει κατά τα άλλα ο εκάστοτε ή η εκάστοτε υπουργός παιδείας, αλλάζοντας το σύστημα, βλέπει αυτά τα κτίρια, βλέπει την τράπεζα θεμάτων για να περνάμε καλά. Κατά τα άλλα σχολιόμαστε με την υψηλή πολιτική ποιος θα πάρει τις περισσότερες έδρες. Αυτό είναι το μόνο ζητούμενο, αυτό είναι το μείζωνα θέμα σε αυτή τη φάση. Βέβαια, και όλα αυτά να θυμίσουμε ότι έχουμε μια ηλικία, δεν είμαστε πολύ μεγάλοι, αλλά έχουμε μια ηλικία και θυμόμαστε ότι προβλήματα στα σχολεία υπήρχαν από πάντα. Άρα δεν είναι θέμα μόνο μνημονιακών συμβάσεων, σίγουρα που έχουν φέρει ακόμα είναι διαχρονικό, σαφέστατα. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής και το τι ακριβώς εξυπηρετεί η κάθε κυβέρνηση που υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Ακριβώς, δεν έχει να κάνει με το χρώμα, έχει να κάνει εδώ και 30 χρόνια με όλες αυτές τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί και κυρίως εκείνες τις πολιτικές που αλλάζουν και ξαναλλάζουν, ακόμα και με υπουργούς εντός της ίδιας της κυβέρνησης μέσα σε μία τετραετία. Γιατί ο επόμενος δεν του αρέσει, το επόμενο δεν του αρέσει αυτό που έκανε ο προηγούμενος. Δηλαδή, δεν έχω τι να πω. Αλήθεια, χωρίς κάποιο κεντρικό σχεδιασμό, χωρίς κάποιο πρόγραμμα, χωρίς κάποια. Δηλαδή, αυτό φαίνεται και από τα σχολεία, τα κτίρια, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που ανέφερα, το Μητρό Σχολικών Κτηρίων, αλλά και από την ίδια την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό ότι αυτό θέλω να πετύχω, εκεί θέλω να πάω τους μαθητές, εκεί θα τους βοηθήσω. Το βλέπουμε και στην εκπαιδευτική ύλη, το βλέπουμε στο πόσα λεφτά πληρώνουν οι γονείς. Πόσα λεφτά πληρώνουν οι γονείς, τα νούμερα είναι αδιανόητα, κύριε Δουλγεράκη. Έτσι, όσον αφορά τη δήθεν. Δημόσια δωρεάν παιδεία. Ξέρω. Όταν έχεις την οικογένειά σου παιδιά, ξέρεις τι ακριβώς γίνεται και πόσα ακριβώς πληρώνεις. Όλοι ξέρουμε, νομίζω. Δυστυχώς. Κύριε Δουλουφάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Δουλγεράκη, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.